Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για το αλίμονο που μίλησε ο κύριο Ιησού. Ο κύριο Ιησού έλεγε, αλίμονο σε εσά όταν όλοι οι άνθρωποι μιλούν καλά λόγια για σένα. Για εσά, δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που όλοι το κύριο κροτού διαφημίζουν καλά το όνομα του, όμω κρυφές η καρδιά του. Έχει αμαρτία πολλέ και έχει εννοεί και είναι αμαρτωλό προς σας ο Θεό. Με άλλα λόγια, υποκριτή. Τότε το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί αλλή μόνο. Επειδή ο Θεό τον αποκαλεί άδικο σαν μάτια του, όμω οι άνθρωποι, επειδή βλέπουν τα φαινόμενα, κυροκροτούν εκείνον τον άνθρωπο, γι' αυτό ο κύριο σου έλεγε αλλή μόνο. Αν είσαι εσύ, δηλαδή αν συμβαίνει σε σένα τέτοια περίπτωση, ότι όλοι μιλούν καλά για σένα, αλλοί μόνο σε σένα. Διότι πολλές φορές στο κόσμο, πραγματικά, οι άνθρωποι που έχουν καλά όνομα, διαφημιστικά πολλά καλά, στα μάτια του Θεό συμβαίνει να είναι άδικο. Γι' αυτό ο κύριο Ιησού μίλησε έτσι. Δεν είναι ότι επειδή μόνο ότι αν ο κόσμος μιλούν κακό για εσένα, ότι στα μάτια του Θεού είσαι και κακό. Όχι. Τα μάτια του Θεού πολλές φορές για να μιλήσει έτσι ο Κύριος Τι τικαίνει να γίνει ο κόσμος πολύ να μιλούν καλά για κάποιος και να διαφημίζει καλά όνομα για εκείνο, όμως στα μάτια του Θεού συνειδητά ο άνθρωπος εκείνο να είναι αμαρτωλό και να έχει μεγάλη ενοχή στη συνείδησή του προς σας ο Θεό. Γι' αυτό ο Θεό τον αποκαλεί μονό, δηλαδή ο άνθρωπο είναι υποκριτή με άλλα λόγια, κρύβει την αμαρτία μέσα του, επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι δυστυχώ έτσι κάμουν, επειδή αρέσκουν να κρύβουν κάτι μέσα του για να έχουν καλό όνομα εξωτερικό. Αυτό το πράγμα στα μάτια του Θεό τον αποκαλεί Αλλή μόνο. Με άλλα λόγια θα λέμε υποκρισία είναι αλλή μόνο. Καλύτερα να είσαι ειλικρινή όταν κάνεις κάτι, να ζητάς συγκόρεση από το Θεό και να μην προσπαθεί να δείχνει στον κόσμο ότι είσαι καλό όταν δεν είσαι. Καλύτερα να είσαι ταπεινό. Πολλές φορές είναι η περηφάνεια που κάνουν πολλοί άνθρωποι να προσπαθούν να έχουν καλή κυροκροτήματα από τους πολλούς και να έχουν καλή ονόμαση καλή διαφήμιση ονομαστικά, όμως μέσα του είναι οι άνθρωποι που κρύβουν πολλά μαρτύματα δηλαδή έχω ενοκή μέσα του συνειδητά. Είναι περηφάνεια που κάνουν οι άνθρωποι έτσι, επειδή δεν αρέσκουν να ξέρουν όλοι την αμαρτωλότητα του, δεν αρέσκουν οι άλλοι να ξέρουν την αδυναμία και τα λάθη του, γι' αυτό κρύβουν την αδυναμία και τα λάθη του και δείχνει μόνο το πρόσωπο που δεν είναι δικά του, δηλαδή σαν μάσκε, βάλει μάσκε και δείχνουν άλλο πρόσωπο για να έχει κυροκρότημα από του άνθρωπο και ο κύριο Ισού τον αποκαλεί αλλή μόνο, Γιατί επειδή ο κόσμο αρέσει έτσι να κυροκροτεί τα φαινόμενα, επειδή ο, ο κόσμο κυροκροτεί τα φαινόμενα που φαίνονται καλά, όμω ο Θεό δεν βλέπει τα φαινόμενα επειδή βλέπει την καρδιά, γι' αυτό ο κύριο Ισού έλεγε αλίμονο. Και στην άλλη περίπτωση, λέει ο Κύριος Ιησούς, αν εσύ αγαπάει μόνο εκείνον που σ' αγαπάς, τι κάνει ο φίλος εσένα, δηλαδή τι κάνει και ο βλογιένας σου δίνει ο Θεός αν εσύ αγαπάει μόνο εκείνο που σε αγαπάει. Επειδή πολλοί άνθρωποι το κόσμο λένε, ναι έχω αγάπη, βοήθησα εκείνο, αγαπώ, ναι αγαπώ το φίλο. Κοιτάξτε να δείτε, αν εσύ αγαπάει το φίλο σου ή αγαπάει κάποιο που σε αγαπάει και εσένα, που σου δίνει και δώρο σε εσένα. Στα μάτια του Θεού δεν είναι αγάπη αυτό, γι' αυτό ο κύριο Ισού έλεγε, τι κάνει ο φίλο σε εσένα. Πρέπει να αγαπάει τον εκτρό σου, τότε μάτια του Θεό είναι παράδοξα και είναι έξω τα πράγματα, επειδή έκαμε κάτι που δεν κάνει ο κόσμο, επειδή έκαμε κάτι που δεν κάνει αμαρτώλη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή να αγαπάει εκείνο που είναι εκτρό σου, όχι μόνο εκείνο που είναι φίλο σου, επειδή και ο αμαρτωλό αγαπάει εκείνο που είναι φίλο του και ο αμαρτωλό αγαπάει εκείνο που τον αγαπάει. Αλλά εσύ να ξεκορίζει, δηλαδή να κάνει κάτι που δεν κάνει οι άλλοι, παράδοξα να αγαπάει τον εκτρό σου για να δικαιωθεί ο Θεό, επειδή αυτή είναι η δικαιοσύνη στα μάτια του Θεού. Όχι να αγαπάει εκείνο που σε αγαπάει. Δεν είναι δικαιοσύνη στα του Θεού. Επειδή ο κόσμο κάνει όλα αυτά. Επειδή η αμαρτωλή κάνει όλα αυτά. Αγαπώ εκείνο που του αγαπώ. Γι' αυτό να το ξέρετε. Η αγάπη δεν είναι μόνο να αγαπάει εκείνο που σε αγαπάει. Αλλά να αγαπάει τον εκτρό σου. Και αν αγαπάει κάποιο και δίνει ο κάποιο. Να μην διαφημίζει. Να μην δείχνει ότι έδωσε ο κάποιο. Αλλά άφησε ο Θεός ακριφά να βλέπει και να ξέρει ότι έδωσε κάτι σε κάποιος. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Επειδή όταν εσύ δίνει και διαφημίζει μετά για να βλέπουν οι άλλοι και να σε κυροκροτεί, αυτή δεν είναι αγάπη, είναι φιλοδοξία έκαμε για να λάβει η δόξα εσύ και στα μάτια του Θεού καταδικάζεται και επειδή γίνεται αμαρτία φιλοδοξία. Επειδή είναι αμαρτία με κίνητρα, με σκοπό. Δηλαδή δεν είναι και καθαρή αγάπη, απλώ το έκαμε για να λάβει διαφήμιση και καλή όνομα από του άλλου. Γι' αυτό η αλήθεια αγάπη είναι να αγαπάει εκείνο που σε είναι εκτρό, δηλαδή εκείνο που σε μισάει. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι με την κάρη του Θεό. Όταν φοβάσαι το Θεό, θα το κάνει αυτό και θα το καταφέρει. Και ο Θεό θα σε ευλογήσει και θα σου δώσει κάρη. Και ακόμα εγώ στην αρχή, σα λέω ειλικρινά, δεν μπορούσα να κάνω αυτό. Ήταν δύσκολο για μένα. Και με συμπέρασμα του χρόνου, άρχισα να μετανοήσω και να ζητήσω το Θεό πιο πολύ στην προσευχή. Κύριε, βοήθησε μου, επειδή δεν μπορώ, δεν έχω δύναμη να αγαπώ εκείνο που μου κάνει τόσο πολύ κακό, εκείνο που είναι έκτρο μου. Να σα πω αλήθεια, και εγώ δυσκολεύτηκα, αλλά μέχρι στην προσευχή πάρα πολύ, στο πέρασμα του χρόνου, την αγάπη του Θεό και την κάρη του Θεό και το πνεύμα του Άγιο με άγγιζε μέσα μου μέχρι να φτάσω στο σημείο να μπορώ και άρχιζα να συγκορέσω τον εκτρό μου, άρχιζα να προσεύχονται για τους εκτρό μου. Αυτό είναι με τη δύναμη το πνεύμα του Θεού, μόνο με τη προσεύχη. Δεν μπορείς να καταφέρεις μόνο σου. Γι' αυτό πρέπει να έχεις κοινωνία με το Θεό. Πρέπει να έχεις και στενή κοινωνία με κάρι του Θεό, στη προσευχή με το Θεό, για να μπορείς να καταφέρεις και να κάνεις το τέλημα του Θεού να αγαπάει τον εκτρό σου για να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό για σήμερα σας αφήνω εδώ ο Θεός να σας ευλογείτε.